Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι διάβασαν στο ίντερνετ για το δίκτυο διαφθοράς της πόλης Διόερμη από τις πιο ισχυρές της Ουγγαρίας. Ο αριθμός είναι τέσσερις φορές ο πληθυσμός της πόλης και το ένα δέκατο του πληθυσμού με δικαίωμα ψήφου στη χώρα. Αφορμή για το σάλο, στάθηκε η ανάρτηση του βίντεο στο οποίο φαίνεται ο δήμαρχος της πόλης και πρώην Ολυμπιονίκη Ζολτ Μπορκάι να συμμετέχει σε όργια μέσα σε πολυτελή θαλαμιγό. Οι εικόνες είναι πολύ πιο γραφικέ από το βίντεο του Αυστριακού αντικαγκελάριου Χάινς Κρίστιαν Στράχερ. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ισχυρίζεται ότι στο γιότ εκτός από τις εκδιδόμενες γυναίκες υπήρχαν ναρκωτικά και κλοπημαία. Με αυτό το βίντεο, ο ιδρυτής του blog κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και σε παλιότερα οικονομικά σκάνδαλα όπως αυτό της αυτοκινητοβιομηχανίας Audi. Τα κρατικά και φιλοκυβερνητικά μίδια στην Ουγγαρία αναφέρθηκαν στο θέμα αρκετέ ημέρε, αφού συνέβη και μόνο όταν ο Ζολτ Μπορκάη παραδέχτηκε ότι ήταν στο βίντεο. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό σίγουρα θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών τη Κυριακή, με τον Μπορκάη πάντω να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποσύρει την υποψηφιότητά του.